το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή το γνωρίζουμε. Αν έχει μια σημασία αυτή η συνάντηση και μια αξία που έχει κατά την άποψή μου, είναι ότι μπορούμε να προβάλλουμε το ζήτημα, να του δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα από ό,τι έχει, με τα μέσα φυσικά που διαθέτουμε εμείς, γιατί συνήθως η κρατική τηλεόραση ή άλλα κανάλια μεγάλων ιδιοκτητών που έχουν ίδια οικονομικά συμφέροντα με τους δικούς σας εργοδότες και αλλού τα βρίσκουν, αλλού κάνουν πόλεμο μεταξύ τους γιατί έχουν ανταγωνιστικά όταν έχουν συμφέροντα μεταξύ τους. Αλλά αυτή είναι η γραμμή. Αποσιωπήστε το δίκαιο των εργαζομένων, τα δικαιώματά τους, αυτά που δικαιούνται και προβάλλετε άλλα, αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια αφορμή για να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα και τη στήριξη που έχουμε στο δίκαιο αγώνα σας και στα αιτήματά σας, σε όλα τα αιτήματά σας. Δηλαδή το ότι είμαι εγώ εδώ σήμερα, είναι η Θεανόη Καπέτη που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος και υπεύθυνη για την Κεντρική Μακεδονία, γραμματέας της περιοχής εδώ. Το ότι είναι παρόντες οι δύο βουλευτές που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Α και Β, ο Γιάννης Οδελής και ο Λεωνίδας ο Στολτίδης και άλλα στελέχη του κόμματος, εδώ μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα και ήδη βοηθάνε. Γιατί δυστυχώς, το είδατε και στην πράξη πλέον, αυτό το περίφημο τουριστικό θαύμα, όλη αυτή η ατμομηχανή της Ελλάδας που πρέπει να στηριχτεί, είναι στήριξη μόνο στο μεγαλοτουριστικό κεφάλαιο, στους εργοδότες, σε αυτούς που δεν ξέρουν τι έχουν. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι και τίποτα φτωχαδάκια να κάνουν πτωχεύσεις, να μην μπορούν να λειτουργήσουν μια επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο Μιστακίδης που είναι, δεν ξέρω, στη δεύτερη θέση είναι, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ελλάδας. Μην τρελαθούμε τώρα. Και βέβαια βλέπεις την κυβέρνηση, βλέπεις άλλα κόμματα και λέει τουριστικό θαύμα, αναπτύσσεται η Ελλάδα τουριστικά, ανεβαίνει η εθνική οικονομία, γιατί πάμε καλά στον τουρισμό. Αλλά πώς πάμε καλά? Πάμε με την εκμετάλλευση των εργαζομένων στον τουρισμό, γιατί εσείς είστε αυτοί οι οποίοι επί της ουσίας στηρίξατε αυτή την επιχείρηση. Τη φτιάξατε για να έχει κέρδη αυτός. Γιατί χωρίς εργαζόμενους δεν δουλεύει, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πελάτης που έρχεται, ο τουρίστας, ο ένας, ο άλλος, που πάει να μείνει μια βραδιά, δυο, τρεις, πέντε, δέκα βραδιές να κάνει τουρισμό, γιατί θέλει και καθαρά σεντόνια να έχει και καθαρό δωμάτιο να έχει και φαγητό να έχει και το ένα και καφέ και όλα αυτά και εξυπηρέτηση σε όλους τους τομείς, όλα αυτά που έχουν οι εργαζόμενοι με όλες τις ειδικότητες σε ένα ξενοδοχείο, σε μια μεγάλη τουριστική μονάδα, όπως ήταν αυτή, όπως είναι και άλλες. Και δυστυχώς βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται συνεχώς αυτά τα κέρδη των λίγων, του κεφαλαίου, αυτών που έχουν δηλαδή κιόλα, και συνεχώς να μειώνονται οι μισθοί. Γιατί άμα βάλουμε μέσα σε όλα αυτά και τις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις που βιώνουν, την εκμετάλλευση που υφίστανται, τον ιδρώτα που χύνεται, όλοι οι ξενοδοχείοι υπάλληλοι και σε όλη την Ελλάδα και εσείς εδώ για να δουλέψει αυτή η επιχείρηση, καταλαβαίνουμε τι κέρδη απομιζά αυτός για να τα ρίξει αλλού ή να φτιάξει αλλού ξενοδοχεία ή να τα πάει σε άλλους κλάδους, σε άλλους τομείς της οικονομίας όπου έχει μεγάλο ποσοστό κέρδους. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και δυστυχώς εδώ και οι κυβερνήσεις και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της και όλο το υπόλοιπο σύστημα, οι τράπεζες κλπ. Λειτουργούν μόνο σε όφελος αυτών των λίγων και όχι σε όφελος των πολλών που είναι οι εργαζόμενοι. Δηλαδή είναι παράδειγμα τώρα τον 21ο αιώνα να έχετε δουλέψει με τον ιδρώτα σας, να έχετε χύσει τον ιδρώτα και το αίμα σας, την κούραση, όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε, να έχετε, όπως λέτε, στηρίξει την επιχείρηση τα προηγούμενα χρόνια και να σας πετάνε στον δρόμο χωρίς καν να πληρώνουν τα δεδουλευμένα. Αυτά δηλαδή που έχετε δουλέψει τουλάχιστον. Άρα και τα δεδουλευμένα πρέπει να πληρωθούν μέχρι να δούμε τι θα γίνει η επιχείρηση, είναι η άποψή μας, και οτιδήποτε αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν αφού λέει ότι πάει για πτώχευση, αλλά το κύριο είναι
να αποκατασταθεί η εργασιακή σας σχέση. Δηλαδή με όλα τα δικαιώματα που έχετε, γιατί το δικαιούστε αυτό. Γιατί αυτός θα ξανανοίξει την επιχείρηση, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε θα μείνει κουφάρι αυτό. Κάποιος άλλος θα το πάρει, αν δεν τον συμφέρει αυτόν ή θέλει να φύγει αυτός ή ο προηγούμενος, θα το πάρει κάποιος άλλος. Άρα πρέπει να εξασφαλιστεί. Αλλά εδώ είναι ο ρόλος του κράτους. Αλλά δυστυχώς το κράτος δεν είναι εργατικό, το κράτος είναι καπιταλιστικό. Για τους καπιταλιστές, όπως τους λέμε, με ήττα το ληστές. Γιατί ληστεύουν τον πλούτο και τον μόχθο του των εργαζομένων. Και αυτούς στηρίζει στην ουσία. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς και στη Βουλή θα το θέσουμε το ζήτημα και ερωτήσεις θα κάνουμε και αναφορές και πίεση θα ασκήσουμε και στην Ευρωβουλή μπορούμε να το θέσουμε γιατί και αυτοί μιλάνε εκεί για την Ελλάδα, του τουρισμού που πρέπει να ενισχύσουμε, να κάνουμε και να φτιάξουμε και να αναπτύξει ευκαιρίες και επενδύσεις. Και νομίζω τα συμπεράσματα που έχετε βγάλει, γιατί η κύρια πάλι δίνεται στο δρόμο του αγώνα, πρέπει να δείτε εσείς φυσικά, θα αποφασίσετε τι θα κάνετε, τι ενέργειες μαζικές, τι κινητοποιήσεις, τι δράσεις για να εκδηλωθεί και να βγει προς τα έξω αυτό το ζήτημα, γιατί το κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό. Και επειδή έχουμε και εκλογές μπροστά, κάπως φοβούνται οι κυβερνώντες μην χάσουν και τα ψηφαλάκια τους. Δηλαδή η άσκηση πίεσης πρέπει τώρα να είναι μεγαλύτερη αυτό το διάστημα. Και μαζί με τις αναφορές, ερωτήσεις, την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε εμείς ακόμα, η πάλι η δική σας είναι σημαντική και η απεργία της 17 Απρίλη που είναι, επίσης να το κάνετε γνωστό, γιατί χρειάζεται συμμαχία και από άλλα εργατικά σωματεία, από άλλους κλάδους εργαζομένων, να έχετε τη συμπαράστασή τους για να υπάρχει μια γενικότερη πίεση προς την κυβέρνηση. Και επίσης ένα συμπέρασμα που εγώ θα ήθελα να πω, που βγαίνει από αυτή την ιστορία, είναι να δείτε ότι όσο υποχωρείς, θεωρώντας, έτσι το θεωρήσατε τότε, ότι πρέπει να στηρίξουμε την επιχείρηση γιατί ο εργοδότης σας έλεγε βάλτε λίγο πλάτη γιατί τώρα έχω δυσκολίες και αύριο θα είναι καλύτερα, δείτε αυτό που λέει απλά ο λαός μας, ξέρετε, δίνεις δαχτυλάκι, σου τρώει όλο το χέρι, σου παίρνει το χέρι και μετά σε καταπίνει ολόκληρο. Αυτό είναι το ζήτημα. Όσο υποχωρείς στους εργοδότες, οι οποίοι είναι στιγνοί, όσο υποχωρείς σε ένα τέτοιο κράτος που είναι εχθρικό για τους εργαζόμενους, τόσο σε καταπιέζει, τόσο κοιτάει να πάρει και περισσότερα, τόσο κοιτάει να σε ξενομίσει και μετά να σε πετάξει σαν την κάρπικη δεκάδα. Αυτό δυστυχώς είναι. Αυτό το λέω, τώρα αυτό έγινε πλέον την προηγούμενη 20ετία, όμως σαν συμπέρασμα είτε για αυτή τη δουλειά είτε για άλλες δουλειές, όπου θα βρεθείτε, πρέπει να το έχετε το συμπέρασμα. Το παν είναι η ενότητά σας, ο αγώνας σας, η οργάνωσή σας, η στήριξη σε σωστούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία και σε κόμματα αλλά και σε μαζικούς φορείς κυρίως αγωνιστές που θα είναι στο πλευρό σας και θα μπορέσουν να πιέζουν έτσι την κεντρική εξουσία για να κάνει έστω κάποια πράγματα. Αυτό είναι η λύση προς το παρόν. Μέχρι βέβαια να φτάσει στο σημείο να υλοποιηθεί η πρόταση του κόμματος που λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία για τους εργαζόμενους. Να είναι πραγματικά ο λαός στην εξουσία. Γιατί όλοι το λένε αυτό και μέχρι τώρα όσοι έχουν κυβερνήσει, ο λαός στην εξουσία, ο λαός στην εξουσία, αλλά ο λαός είναι στην μόνο πάντα. Μόνο τους στέλνει στην εξουσία. Ναι, τους στέλνει αυτούς στην εξουσία. Αλλά δια της ανάθεσης δεν γίνεται τίποτα. Ούτε εμάς θέλουμε να μας αναθέτεται. Θέλουμε μαζί να τα παλεύουμε, να ακούμε τι λέτε και όταν αύριο, λοιπόν, από το στόμα μου και στου λαού ταυτή μπορέσει να γίνει αυτό που λέμε εμείς μια γνήσια λαϊκή εργατική διακυβέρνηση και εξουσία και πάλι να υπάρχει έλεγχος, εργατικός, λαϊκός έλεγχος στους κλάδους, στους τόπους δουλειάς για να ελέγχει αυτή την εξουσία ώστε να μην παρεκκλίνει. Γιατί και τότε υπάρχει φόβος, πάντα. Υπάρχει φόβος για αυτούς που παίρνουν την εξουσία. Αλλά πρέπει από τα κάτω οι ίδιοι εργαζόμενοι να συμμετέχουν. Και εμείς αυτό σκεφτόμαστε, αυτό θέλουμε να θεσμοθετήσουμε. Δηλαδή να εκλέγονται οι αντιπρόσωποι, οι βουλευτές που λένε τώρα, του λαού στην Εθνική Βουλή, πώς θα λέγεται τέλος πάντων όπως και να είναι, Βουλή τη λέμε τώρα,
να εκλέγονται από τους τόπους δουλειάς. Δηλαδή μπορεί να εκλέγετε εσείς ως ξενοδοχείο υπάλληλοι τον εκπρόσωπο που θα στείλετε στην Βουλή. Να στέλνουν τα εργοστάσια του κλάδου του μετάλλου, του κλάδου της χημικής βιομηχανίας, των τροφίμων κλπ. Απευθείας. Να στέλνουν από τα πανεπιστήμια οι φοιτητές τον εκπρόσωπό τους εκλεγμένο. Και να είναι ανακλητός άμα δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν νομοθετεί σωστά δηλαδή με βάση αυτά. Αυτό το σύστημα που θέλουμε εμείς και που το ονειρευόμαστε, το σχεδιάζουμε, αλλά θέλουμε τη στήριξη του ίδιου του λαού. Γιατί αυτό δεν γίνεται με σχέδια επί χάρτου, επειδή το λέμε εμείς, ένα πολιτικό κόμμα ή έχουμε αυτή την πρόταση. Πρέπει αυτό να το αποδεχτείτε εσείς οι ίδιοι και να οργανώσουμε μαζί την πάλη για να φτάσουμε εκεί. Και βέβαια μέχρι να φτάσουμε εκεί να τους δίνουμε απάντηση σε μάχες που έχουμε. Είτε είναι εκλογές σωματείων, είτε είναι εκλογές συλλόγων, είτε είναι εκλογές δήμων, περιφερειών, είτε ευρωεκλογές όπως είναι τώρα στις 9 Ιουνίου, είτε βουλευτικές εκλογές, ενισχύοντας και αλλάζοντας τους σχετισμούς. Σε συμπόρευση με το ΚΚΕ που είναι μια δύναμη, πιστεύω το κατανοείται αυτό, που μπορεί να παλέψει και για τα άμεσα ζητήματα, αλλά κυρίως να ανοίξει αυτός ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός, για όλη την κοινωνία, για όλους τους εργαζόμενους. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ανοιχτή γραμμή εδώ και με την κομματική οργάνωση και με τους βουλευτές και με τους συντρόφους συνδικαλιστές που δραστηριοποιούνται στα εργατικά κέντρα, στο εργατικό κίνημα, στα εργατικά σωματεία, για να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα σας ενημερώσουμε για ό,τι ενέργειες κάνουμε στη Βουλή, με επαφές.